Μεγάλη νίκη της ενωτικής διεκδικητικής κίνησης εμπόρων με επικεφαλής τον Γιώργο Βαγενά, ο οποίος ουσιαστικά διαδέχθηκε τον Γιώργο Ρόρο στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι το χαρακτηριστικό των εκλογών ήταν η μεγάλη αποχή, καθώς από τους 1.011 που είχαν προσέλθει στις προηγούμενες εκλογές, φέτος ψήφισαν μόνο 758. Η παράταξη του Βαγενά πήρε 64% και 10 έδρες, κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να έχει ισχυρή πλειοψηφία, αφού οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 15. Τις επόμενες ημέρες η πλειοψηφία θα συζητήσει και έτσι λοιπόν θα καταλήξει μάλλον στο πρόσωπο του κ. Βαγενά ως νέον πρόεδρο του Συλλόγου. 10. Το μεγάλο ψηφοδέλτιο του Εμπορικού Συλλόγου, της Ενωτικής Παράταξης, δείχνει ότι έχει μια δυναμική που είναι διαχρονική. Δηλαδή, παρά την απώλεια του Ηλία του Παυλίδη και του Γιώργου του Ρόρου από το ψηφοδέλτιο, δείχνει ότι έχει μια σταθερά δύναμη και προχωράμε στην επόμενη μέρα. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο, το γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο. Mm-hmm. Προχωράμε στην επόμενη μέρα, όλα θα πάνε καλά. Αναλυτικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο, ενωτική διεκδικητική κίνηση εμπόρων, 64% και 10 έδρες. Αγωνιστική συνεργασία εμπόρων, 27% και 4 έδρες. Νέα πνοή, 9% και 1 έδρα. Στο νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά αλφαβητική σειρά. Από την πρώτη κίνηση, Βαγενάς Γιώργιος, Ερμιώνη Διονυσάτου, Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος, Ηλίας Κωνσταντάτος, Γιώργος Λευκαδίτης, Μάκης Μακρής, Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Αντώνης Ρόρος, Χρήστος Σολωμός, Ανδρέας Τελάτος. Από την αγωνιστική συνεργασία, Κωνσταντακόπουλος Χρήστος, Λέκα Μαρία, Τηλιγάδης Κώστας, Τσιπιανίδης Ηλιανός. Από την νέα πνοή, ο Γαλάνης Σωτήρης.